Αρούλη μου, όπως έστρωσες κοιμή σου. Απορώ πως ήμουν μαζί σου τόσα χρόνια. Έπρεπε να πάρω μάλλον κι εγώ έναν άντρα στο κρεβάτι μου για να το καταλάβω. Και κατάλαβα. Ήσουν σε όλα πολύ μικρός. Μόλις έχω ανακτήσει το προσωπικό μου προφίλ στο Instagram, θέλω να σε ενημερώσω ότι ο λογαριασμός μου πριν από λίγη ώρα παραβιάστηκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση κινητοποίηση, για τα μηνύματά σας, για τις κλήσεις σας. Προφανώς και δεν ήμουν εγώ αυτή που ανέβασε τα Instagram stories και έστελνε αυτά τα μηνύματα. Στη ζωή μου έχω μάθει πάνω απ' όλα να έχω αξιοπρέπεια, να σέβομαι εμένα, τη ζωή μου, την προσωπική μου ζωή, τη δουλειά μου, τους ανθρώπους μου, τους φίλους μου και τους συνεργάτες μου. Δεν θα έμπαινα ποτέ σε καμία περίπτωση σε μια τέτοια διαδικασία να ανεβάσω κάτι. Και σίγουρα όλο αυτό το οποίο έχει γίνει δεν θα μείνει εδώ. Είμαι ήδη σε μια διαδικασία να ψάξω να βρω ποιος μπορεί να μου έχει κάνει κάτι τέτοιο και για ποιο λόγο και το τι ακριβώς μπορεί να θέλει από εμένα. Όπως και να έχει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Συγγνώμη για την αναστάτωση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτά. Αυτό ήταν το story απάντηση της Μαρίας στο πρώτο post που μας ενημέρωσε ότι ήταν κάποιος hacker. Ανέβασε ανήρτηση αυτό το... Για του λόγου το αληθές, λοιπόν, έχω εγώ εδώ πέρα κάποια screenshots που ουσιαστικά επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς της Μαρίας Αντωνά, γιατί... Τις φίλες της λες. Ναι, γιατί εγώ φρόντισα να έρθω σε επικοινωνία αμέσως με την Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, που ξέρω ότι είναι συνέχεια μαζί, και μάλιστα λίγη ώρα πριν γίνει αυτό είχαν αναρτήσει και μία φωτογραφία μαζί στο Instagram. Τέλος πάντων, και μίλησε ουσιαστικά η Ναυσικά, προσπαθώντας να επικοινωνήσει με την Μαρία Αντωνά, μίλησε με τον hacker, τον ίδιο. Και τη λέει: ο hacker είμαι, τη έστειλα στο Viber, πες να απαντήσει, να τη το δώσω πίσω πριν σβήσω τα πάντα, και είναι κρίμα η δουλειά τη. Και δεν μπορείτε να μου κάνετε κάτι, γιατί δεν είμαι καν στην Ελλάδα. Και μετά ένα άλλο screenshot που μου στάλθηκε. Φαίνεται λοιπόν ότι μία αναγνωρισμένη συσκευή συνδέθηκε στην εξής περιοχή, Αθήνα κτλ. Ότι μπήκε δηλαδή κάποιο άλλο κινητό στο λογαριασμό. Ήρθε αυτή η ειδοποίηση. Να πούμε ότι ήταν πολύ διαβασμένος ο hacker, γιατί συνήθως όταν αναφερόταν στον Άρη η Μαρία Αντωνά, τον έλεγε Αρούλη. Ναι. Δηλαδή έτσι όπως ξεκίνησε το hacker, ήταν πολύ ψαγμένος. Πάντως ήταν μια πάρα πολύ σκληρή τοποθέτηση που φαντάζομαι ότι καμία γυναίκα που σέβεται τον εαυτό της δεν θα έβγαινε να το γράψει σε δημόσιο... Πόσο άσχημο. Η Μαρία αμέσως μετά βγήκε και απάντησε με αυτό το ευτυχώς που το ισοπαίδωσε γρήγορα. Πόσο άσχημο είναι να περνάς μια κατάσταση που να έχει τελειώσει μια σχέση και να σου συμβαίνει κάτι τέτοιο, παιδιά. Ήταν απαράδεκτο για την κοπέλα, γιατί όντως ποτέ δεν πίστεψα εγώ ότι θα έγραφε κάτι τέτοιο. Ήταν και το timing περίεργο, γιατί βγήκε ουσιαστικά μια μέρα που του μάθαμε ότι ο Άρης Σολέδης έχει μια καινούργια σχέση και έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή του, κατάλαβες. Δηλαδή, εγώ ήξερα έτσι κι αλλιώς ότι η Μαρία Αντωνά έχει αρνητικά συναισθήματα αυτή τη στιγμή για τον πρώην σύντροφό της. Δεν ήταν ένας βελούδινος χωρισμός, δεν ήταν ένας χωρισμός που τον ήθελε. Αναγκάστηκε να χωρίσει, ας το πούμε έτσι. Όπως και να είναι, αυτά δεν μπορούσε να τα γράψει και να τα πει όταν ξέρει ότι θα γίνει βορρά στο στόμα πολλών. Και σε αυτό ήρθε σε πιο δύσκολη θέση ο Άρης, ο Σολέδης, όχι η Αντωνά. Πάμε να δούμε, παιδιά, την πρώτη της αντίδραση στο αεροδρόμιο. Η Μαρία τις μέρες του Πάσχα βρέθηκε στο Ντουμπάι. Έπαιζε μουσική εκεί σε πολύ γνωστό κλαμπ. Τη συνάντησε η Κωνσταντίνα. Πάμε να δούμε πώς αντέδρασε η Μαρία. Τι κάνεις, πώς ήταν το ταξίδι σου? Πάνα πολύ καλό το ταξίδι μου, ευχαριστώ πολύ. Απλά δεν είμαι σε μια φάση να κάνω δηλώσεις αυτή τη στιγμή, γενικά. Ήταν ένα ταξίδι για να αποφορτιστείς. Όχι, ήταν ένα ταξίδι δουλειάς, έπαιξα μουσική και πέρασα πάρα πολύ ωραία. Καλή συνέχεια, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ, να είστε καλά. Σεβόμαστε βέβαια τη φάση, φυσικά τη φάση που περνάει. Η ίδια πολύ ευγενικά είπε στην Κωνσταντίνα ότι δεν είμαι σε μια φάση να μιλήσω. Και εννοείται πως το κορίτσι θα είναι και πιεσμένο και χίλια δύο πράγματα. Ναι, το επιβεβαιώνω και εγώ αυτό, γιατί βλέπω καθημερινά στο ραδιόφωνο τη Μαρία και της έχω πει δεκάδες φορές: Μαράκι μου, θες να κάνουμε κάτι, μία συνέντευξη? Μου λέει: όχι, όχι, τίποτα, δεν θέλω να πω τίποτα και σε κανέναν ακόμα. Είναι φορτισμένη και δεν θέλει να μιλήσει. Είναι πολύ πληγωμένη.